Πρώτη επιθετική προσπάθεια του Εθνικού με τον Ηλία να περνά πάσα απέναντι. Λάθος από τον Κουλιμπαλή. Κέρδισε ο Ντράζιτς και έχει μεγάλη ευκαιρία στο δοκάρι. Και απομακρύνεται η μπάλα έξω στο ξεκίνημα του αγώνα. Να καταλήγει στο δοκάρι. Δείτε εδώ την προσπάθεια του Ντράζιτς μετά από την πάσα του Μάριου Ηλία. Το λάθος από τον Κουλιμπαλή είχε προηγηθεί. Σύμμαχος το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της Ομόνιας του Φαμπιάνο. Απομακρύνθηκε η μπάλα στην συνέχεια. Η Ομόνια ξανά στην επίθεση τώρα. Ο Λομοτέι θα διώξει για το πρώτο κόρνερ των φιλοξενουμένων που ψάχνουν αντίδραση στο εξαιρετικό ξεκίνημα του Εθνικού. Γίνεται πέναλτι τσέκ όπως βλέπετε. Έλεγχος για πέναλτι. Ο οποίος προφανώς έχει ολοκληρωθεί. Εδώ είναι η φάση στην οποία εξετάστηκε. Κούσουλος πολύ ωραία στον Μπέζους, πήγε να βρει τον Στεπίνσκι, τα κατάφερε, να το 1-0, εκπληκτική πάσα του Μπέζους στον Στεπίνσκι που σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, τρίτο γκολ με τη φανέλα της Ομόνιας. Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία, στο 11ο λεπτό για την Ομόνια, έρχεται τον γκολ και πραγματικά είναι εξαιρετική ομαδική συνεργασία. Νομίζω ότι αυτή η assist ενδεχομένως να περιλαμβάνεται στις κορυφές που έχουμε δει στο πρωτάθλημα. Δείτε εδώ ξανά πώς αλλάζουν την μπάλα και με ποιο τρόπο ο Μπέζους καταφέρνει να βγάλει μόνο τον Στεπίνσκι με τον Μποκατίνο. Δεν έχασε την ευκαιρία ο Μάριος Στεπίνσκι και με το αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σημειώνοντας το 0-1. Έτσι λοιπόν απαντάμε γκολ στην μεγάλη ευκαιρία που προηγήθηκε νωρίτερα του Εθνικού η Ομόνια. Εξαιρετική η πάσα επαναλαμβάνω του Μπέζους και ιδανικό το τελείωμα παρά την πίεση από τον Λομοτέι, από τον Στεπίνσκι. Για το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και για το 0-1 της Ομόνιας. Ένα πολύ μικρό διάστημα Μαρίνα. Να δούμε την επιθετική προσπάθεια της Ομόνιας. Με τον Κούσουλο να βγάζει τον Σεμέδο τέτα τέτ απέναντι από τον Μποκατίνο. 2-0 η Ομόνια απόλυτα αποτελεσματική. Ο πρώτος της σκόρερ χτυπά ξανά, φτάνει τα 9 γκολ. Βίλι Σεμέδο στην πρώτη του ευκαιρία και αυτός σκοράρει. Και διευρύνει το προβάδισμα της Ομόνιας η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική απόψε. Η πάσα έγινε από τον Κούσουλο, έχει κάθε λόγο ο Ρέκταλ να είναι ικανοποιημένος, αυξάνει τις πιθανότητες της για να πάρει το ζητούμενο με τον Σεμέδο να πετυχαίνει και το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα. Την ομάδα του και την θα δούμε τώρα τον Εθνικό και επανέρχομαι. Με τον Στυλιανού, τον Φαμπιάνο, τον Ντράζιτς να κερδίζει και να βάζει την μπάλα μπροστά και να χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κάπου έχει κοντράρει μπάλα, έχουμε κόρνερ. Συνεχώς να πιέσει προκειμένου να έρθει ένα γρήγορο γκολ, κάτι που κατάφερε η Ομόνια και όπως είπες και εσύ η Παύλου είναι πλήρως αποτελεσματική η πράσινη. Όμως βλέπουμε και τις δύο ομάδες να γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν τους δοθούν χώροι και βρουν την ευκαιρία. Ο Ντράζιτς επιχειρεί την σέτα στην περιοχή της Ομόνιας που μακρύνθηκε η μπάλα από τον Παναγιώτου, έβγαλε πολύ καλή άμυνα. Πανέρχεται με Ντράζιτς και Πεχλιβάνη, ο Εθνικός σούτα από τον Καμπρέρα, έχει πολλά σώματα μπροστά του ο Φαμπιάνο, έχει κοντράρει, μπάλα κερδίζει, κόρνερ ο Εθνικός. Χαραλαμπούς στο σώμα του Περατικού η μπάλα, πανέρχεται ο Εθνικός με τον Μάριο Ηλία. Επιχειρεί το σούτ και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ, ξαναβάζοντας τον Εθνικό στη διεκδίκηση κέρδους από τον αγώνα, στο 50ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Μάριο Ηλία, τον πρώτο σκόρερ του Εθνικού. Εδώ ξανά η φάση που φέρνει το τέρμα με τον Μάριο Ηλία πριν η μπάλα πάει στο έδαφος και αφού έκανε το κοντρόλ να κάνει το δυνατό σουτ στη γωνία, έπεσε ο Φαμπιάνο, ακούμπησε την μπάλα η οποία ωστόσο κατέληξε στα δίχτυα για το 1-2. Πάει να απαντήσει αμέσως η Ομόνια με τον Σεμέδο να κάνει το σουτ και τον Μποκατίνο να λέει όχι, μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Από την πάσα του Χαραλάμπους, ο Σεμέδο έκοψε για να αποφύγει τον Περατικό, έκανε το σουτ, δεν ευνηδιάστηκε ο Μποκατίνοφ. Χαραλάμπους μπροστά για τον Σεμέδο που είναι γρήγορος μαζί με τον Στυλιανού. Ο Σεμέδο έβαλε την μπάλα μπροστά, βρέθηκε στο έδαφος και για να δούμε το χρώμα της κάρτας. Κίτρινη κάρτα στον Στυλιανού, έτσι κι αλλιώς είναι. Έχει δεχθεί και νωρίτερα κίτρινη κάρτα και θα περάσει εκτός με τα χέρια να προσπαθεί να παρεμποδίζει τον Σεμέδο να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Να δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα. Προφανώς δεν υπάρχει καμία διαφωνία από τον Βαρίστα για την παράβαση, για το γεγονός ότι έγινε παράβαση. Αλλιώς θα έβγαζε άλλο πλάνο.
ένθαλαξ την απόφασή του, επιμένει στην κίτρινη κάρτα ο Φελάς, αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Στυλιανού. Τέλεση από τον Ρωμάν Μπέζους, πέρασε η μπάλα, απέκρουσε ο Μποκατίνοφ σε κόρνερ. Ξανά η εκτέλεση και η απόκρουση του Μποκατίνοφ, πρόλαβε την μπάλα με το δεξί χέρι και την έστειλε σε Μέδο. Πολύ καλή κίνηση από τον Παναγιώτου, θα του δώσει την μπάλα. Σούτα από τον Παναγιώτου, απόκρουση από τον Μποκατίνοφ, χτύπησε και πάλι στον Παναγιώτου η μπάλα. Δεν βρήκε τον Μπέζους, αβίαστο λάθος από τον τερματοφύλακα της Ομόνιας. Πω την γκολ! Ισοφαρίζει ο Εθνικός στο 85ο λεπτό. Δεν έχω διακρίνει τον σκόρερ. Φοβερό γκολ από το λάθος του Φαμπιάνου. Ο Καμπρέρα πρέπει να είναι ο σκόρερ. Εκπληκτικό γκολ. Ο Φαμπιάνο κάνει λάθος, ο Καμπρέρα δεν το σκέφτεται καθόλου και ξαπολύει έναν κεραυνό. Κερδίθηκε η μπάλα από τον Εθνικό, το δυνατό σουτ στο βάθος της εστίας του Φαμπιάνο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει καθόλου. Ο Μεσκίτα στον Καμπρέρα, το δυνατό σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ο Εθνικός, αν και με 10 παίκτες, φτάνει στο 2-2. Η ομάδα που είχε ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 με αυτό το εντυπωσιακό γκολ από τον Έντζο Καμπρέρα. Πολύ ωραία η πάσα, για να δούμε τον Μπάκιτς στο δοκάρι και έξω. Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Ισοφαρίζει τα δοκάρια η Ομόνια. Αφού ο Ντράτζης στο πρώτο λεπτό είχε το πρώτο, αυτό είναι το δεύτερο στον αγώνα. Ο νέο εισελθόν Μπάκιτς κάνει το δυνατό σουτ.